Αγαπητοί τηλεθεατές, καλησπέρα σας. Flashback σήμερα Σάββατο 13 Νοεμβρίου 2021, σε επανάληψη Κυριακή 14 Νοεμβρίου και 4 ώρα το μεσημέρι, λίγο μετά τις 4, ζωντανά το Σάββατο, την Κυριακή σε επανάληψη όπως κάθε Σάββατο. Και να πάμε, κυρίες και κύριοι, στα θέματα που απασχολούν την επικαιρότητα, την τρέχουσα επικαιρότητα, πολύ σοβαρά ζητήματα, και θα ξεκινήσουμε το πρώτο και σοβαρό θέμα γιατί αφορά τη νέα γενιά, τα παιδιά, αφορά τις νέες ηλικίες. Και είναι το ζήτημα των πολλών κρουσμάτων που είχαμε στην περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και ιδιαίτερα στην περιφερειακή ενότητα Κοζάνης σε σχέση με τα σχολεία μας, ιδιαίτερα στο Δήμο Κοζάνης. Είχαμε πάρα πολλά κρούσματα που πέρασαν την προηγούμενη εβδομάδα, κυρίες και κύριοι, και τα παιδιά είναι ένα ζήτημα τώρα πώς θα αντιμετωπίσουν αυτό το δύσκολο πλέον κομμάτι. Καθηγητές, παιδιά, εκπαιδευτικοί και βέβαια συγγενείς παιδιών που βρίσκονται στο σπίτι αντιμετωπίζουν ιδιαίτερα προβλήματα και στη μεταφορά τους στα σχολεία, βέβαια, γιατί πολλά παιδιά έρχονται με κτέλ και αστικά. Υπάρχει μεγάλο και σοβαρό ζήτημα, γιατί, και το θέσαμε στην εκπομπή του Θόδωρου Καρυπίδη, στο CNews, στον πρόεδρο της ΟΛΜΕ, τι θα γίνει με τις άσχημες θερμοκρασίες που θα επικρατήσουν. Μπορεί αυτές τις μέρες να έχει καλύτερο καιρό, τις μέρες που πέρασαν, αλλά από εβδομάδα έρχονται βροχές, έρχονται κρύα. Τι θα γίνει σε αυτές τις περιπτώσεις? Τα παιδιά πώς θα κάνουν μάθημα, με κλειστά παράθυρα? Δηλαδή, τι θα αναγκαστούν να κάνουν οι καθηγητές και τα παιδιά? Να ανοίξουν τέρμα τα παράθυρα για να μπαίνει κρύος αέρας, αλλά θα είναι τόσο κρύος που θα αναγκάζονται τα παιδιά κάποια στιγμή να τα κλείσουν. Με κλειστό χώρο δεν επιτρέπεται να γίνεται μάθημα. Και το μεγάλο σφάλμα της κυρίας Κεραμέως και γενικότερα της εκπαίδευσης: πρέπει να χωριστούν οι αίθουσες. Δεν μπορεί να υπάρχουν αίθουσες με 20-30 παιδιά, 27 παιδιά, 18 παιδιά. Πρέπει να είναι λίγα παιδιά. Θεωρώ υγειονομικό σωστό ότι πρέπει σε μία αίθουσα να είναι κάτω από 10 άτομα για να μπορέσει να γίνει σωστή διαδικασία. Έδωσε κάποιες προτάσεις η ΟΛΜΕ, δεν εισακούστηκαν προφανώς. Το ζήτημα είναι ότι μίλησε ο πρόεδρος της ΟΛΜΕ στην εκπομπή CNews με τον Θόδωρο Καρυπίδη. Ας ακούσουμε ένα μικρό απόσπασμα τι είπε ακριβώς. Μιχάλη. Η κυρία Κεραμέως Θοδωρή δυστυχώς είναι ανυποχώρητη στις θέσεις της. Μάλιστα, μιλάει και για βελτίωση της εικόνας στους μαθητές. Από 29% θετικότητα είχαμε στο 23%. Έπεσε δηλαδή χάρη στην καλή δουλειά που κάνουν, λέει, και οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί και όλη αυτή η διοργάνωση που υπάρχει. Καμία αναστολή της διαδόσης λειτουργίας των σχολείων. Κλειστά 6 στα 80.000 τμήματα, λέει. Οπότε δεν χρειάζεται καμία ανησυχία για τα σχολεία, είπε η κυρία Κεραμέως. Εγώ δεν έχω, Θοδωρή, να κάνω κανένα σχόλιο εκτός από ότι την ξέρουμε την κυρία Κεραμέως. Νομίζω ότι είναι η πιο αδιάλακτη και απαράδεκτη υπουργός παιδείας που έχει περάσει τα τελευταία 20 χρόνια από την Ελλάδα. Για να πάρουμε την άποψη του πρόεδρου της Ομοσπονδίας Λειτουργών Μέχρης Εκπαίδευσης, του κ. Τσούχλου. Κύριε Πρόεδρε, καλησπέρα. Ευχαριστώ θερμά που ανταποκριθήκατε στο κάλεσμά μας. Καλησπέρα και εμείς ευχαριστούμε για την πρόσκληση. Να ξεκινήσω με το πρώτο σχόλιο σας, την εξέλιξη της πανδημίας στην ακαδημαϊκή κοινότητα. Ειδικά στα νέα παιδιά, στην εκπαίδευση. Έχουμε τις δηλώσεις της κυρίας Κεραμέως που λέει ίσα-ίσα, έχουμε βελτίωση της εικόνας από την έναρξη της χρονιάς μέχρι τώρα. Τι γίνεται, για πείτε μας, τι επικρατεί? Κοιτάξτε, η κυρία Κεραμέως λέει ότι το 30% περίπου έγινε 25%. Ναι. Αλλά σκεφτείτε ότι το 30% ήταν επί χιλίων κρουσμάτων, ενώ τώρα το 25% είναι επί 8.000 κρουσμάτων. Δηλαδή, αριθμητικά έχουν ανέβει πολύ τα κρούσματα στους μαθητές από τον υπηαγωγείο ως και την τρίτη λυκείου. Μάλιστα. Προσέξτε αυτό που λέει. Δηλαδή. Να το καταλάβουμε λίγο. Τι λέει ο κύριος Πρόεδρος? Είναι μαθηματικός η κυρία Κεραμέως? Μαθηματικός είναι. Η κυρία Κεραμέως είναι νομικός, από ό,τι γνωρίζω. Ίσως και χημικός. Από την άποψη της αλχημίας. Δηλαδή, τι λέτε τώρα, κύριε Πρόεδρε, προσέξτε τώρα. Κάνει και με το παράδειγμα του μέσου όρου 17-19 μαθητών στις τάξεις, συγκρίνοντας ένα σχολείο, ας πούμε, στο Περιστέρι που έχει 28 μαθητές και ένα σχολείο στη Σίκη που έχει 2 μαθητές. Αν το αφήσουμε με 30, γιατί 2-15. Ναι, λίγο να τονίσω αυτό που είπατε. Είπε ο κύριος Πρόεδρος, κυρίες και κύριοι, ότι δείχνει η κυρία Κεραμέως ότι έχουμε μείωση των κρουσμάτων στα σχολεία, γιατί κάνει αναγωγή επί του συνόλου των κρουσμάτων που έχουν αυξηθεί. Ενώ ο πραγματικός αριθμός στα σχολεία έχει αυξηθεί κατά πολύ. Αυτό θα μας λέτε, κύριε Πρόεδρε? Αυτή είναι η πραγματικότητα. Μάλιστα. Διότι σκεφτείτε ότι πριν από τον προηγούμενο μήνα ή το Σεπτέμβριο μήνα τα κρούσματα ήταν πάρα πολύ λιγότερα. Ενώ τώρα τα κρούσματα έχουν περίπου τετραπλασιαστεί. Η μικρή μείωση
που λέει η κυρία Κερανός ότι το 29-30% έγινε περί το 25%, ποσοστιαία ισχύει, αλλά αριθμητικά δεν ισχύει με τη λογική ότι οι κρούσματα έχουν τετραπλασιαστεί. Ναι, δηλαδή τα παιδιά έχουν διασπείρει και αυτά με έναν τρόπο τον ιό στην κοινότητα, ανεβαίνουν η πανδημία. Ακριβώς. Εμείς συμφωνούμε με την Υπουργό ότι δεν πρέπει να κλείσουν τα σχολεία, αλλά πρέπει να πάρθουν μέτρα. Για πείτε μας, ποια είναι αυτά τα μέτρα. Το πρώτο μέτρο που έχουμε ζητήσει είναι η αρέωση των τμήματων. Δηλαδή ότι τα τμήματα θα πρέπει να είναι περί τα 15 παιδιά. Δυστυχώς, αντί να ισχύσει αυτό, το τελευταίο μήνα είχαμε συγχωνεύσει τμήματων, όπως γνωρίζετε. Πάρα πολλά στην Βόρεια Ελλάδα. Πάρα πολλά στην Βόρεια Ελλάδα. Πολύ μεγάλος αριθμός τμήματων, από 22-23 παιδιά έφτασε τον αριθμό 28. Και πιθανόν και περισσότερο, τουλάχιστον ο αριθμός 28 είναι ο μαγικός αριθμός, ο οποίος έχει επεκταθεί σε όλη την επικράτεια. Ένα το κρατούμενο. Τι θα πρέπει λοιπόν να κάνει η κυρία Κεραμέως? Να αναστείλει ή καλύτερα να καταργήσει όλες τις συγχωνεύσεις. Πρώτο γεγονός. Αν δεν το κάνει αυτό, σημαίνει ότι δεν παίρνει κάποιο μέτρο. Το δεύτερο μέτρο που ζητάμε να πάρει είναι το να μπορέσει να γίνονται τεστ στο σύνολο της εκπαιδευτικής κοινότητας. Ακόμα και οι ειδικοί πλέον λένε, όπως το άκουσα και πιο πριν από το ρεπορτάζ που είχατε, το οποίο ήταν πολύ αναλυτικό, ότι και οι εμβολιασμένοι νοσούν και μεταφέρουν τον ιό. Έτσι. Και επειδή έχουν την ψευδαίσθηση ότι δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος, δεν παίρνουν τα κατάλληλα μέτρα. Αυτό είναι μια πραγματικότητα. Αν είμαι ανεμβολίαστος, πρέπει να κάνω 2 τεστ την εβδομάδα τουλάχιστον. Και να προσέχω. Αν είμαι εμβολιασμένος, έχω την ψευδαίσθηση ότι είμαι απόλυτα ελεύθερος να κάνω ό,τι θέλω. Και αυτό βέβαια οδηγεί στην αύξηση των κρουσμάτων. Στην εκπαιδευτική κοινότητα έχουμε περί τους 200.000 εκπαιδευτικούς. Πολύ μεγάλος αριθμός, περί το 90% τουλάχιστον περίπου, ή έχει εμβολιαστεί ή έχει νοσήσει. Καλός, πολύ καλός. Και αν μπορούσαμε και το 100%. Σκεφτείτε όμως ότι 20-25.000 εκπαιδευτικοί ελέγχονται μέσω το rapid test και έτσι γνωρίζουμε πολύ καλά κάθε στιγμή σε τι κατάσταση είναι υγειονομική, ενώ 170-180.000 εκπαιδευτικοί δεν ελέγχονται και έχουν λευκή επιταγή στα σχολεία. Ακούσαμε λοιπόν τον πρόεδρο της ΟΛΜΕ, κυρίες και κύριοι. Ζήτημα, σοβαρό ζήτημα. Και τα παιδιά, τι θα γίνει, πρέπει να επιληθεί. Δεν μπορεί να συνεχίσουμε τους επόμενους μήνες, όπως λέει και ο κύριος πρόεδρος, και Δεκέμβριο και Ιανουάριο και Φεβρουάριο και Μάρτιο, ακόμα και Μάρτιο στη Δυτική Μακεδονία έχουμε κρύα. Οπότε πρέπει να γίνει κάτι σε αυτή την κατεύθυνση. Πρέπει να πάρουν πρωτοβουλία οι τοπικοί άρχοντες, ώστε να μπορέσουμε να το αντιμετωπίσουμε. Γιατί η Κεντρική Μακεδονία, η Θεσσαλία, οι άλλες περιοχές έχουν καλύτερο καιρό από τη Δυτική Μακεδονία. Δεν μπορεί να γίνει μάθημα με ανοιχτά παράθυρα με τέτοιο καιρό. Και πώς θα δουλεύουν τα καλοριφέρ? Πώς θα γίνει δηλαδή? Είναι ένα θέμα το οποίο απασχολεί άμεσα γονείς, μαθητές, εκπαιδευτικούς και πρέπει να λυθεί. Κυρία Κεραμέως, όπως ακούσαμε και στο βίντεο, δεν σηκώνει τηλέφωνα, δεν απαντά, δεν έχει επικοινωνία με τους συνδικαλιστές της εκπαίδευσης. Οπότε καταλαβαίνετε ότι υπάρχει μια χαόδης διαφορά στην οποία η κυρία Κεραμέως κάνει ό,τι θελήσει. Γι' αυτό και στη συνέντευξη τύπου μίλησε για τα νέα βιβλία, για τα νέα προγράμματα σπουδών και όχι φυσικά για την ουσία του ζητήματος που είναι η αντιμετώπιση της πανδημίας. Και να πάμε, αγαπητοί φίλες και φίλοι, σε ένα άλλο ζήτημα το οποίο έχει να κάνει με τα οικονομία και τα καύσιμα. Είχαμε ένα ευχάριστο γεγονός την τελευταία εβδομάδα που πέρασε με το επίδομα τηλεθέρμανσης, δηλαδή όπως θα δίνεται επίδομα στο πετρέλαιο, στα πέλετ, στα ξύλα, σε οποιοδήποτε υλικό θέρμανσης, θα δίνεται και στην τηλεθέρμανση στους κατοίκους της Κοζάνης και της Τηλεμαϊδας. Ένα θετικό γεγονός, γιατί η τηλεθέρμανση, αγαπητοί φίλοι και φίλες, δεν είναι και τόσο φθηνή πλέον, δεν μπορεί να ανταποκριθεί το μέσο νοικοκυριό, δεν υπάρχει δυναμική για να μπορέσει να πληρώσει ο κόσμος το χρέος του στις εταιρείες τηλεθέρμανσης, οπότε καταλαβαίνετε ότι είναι μια ανάσα για την περιοχή μας, ένα θετικό γεγονός, γιατί εμείς πρέπει να λέμε και τα θετικά γεγονότα, όχι μόνο τα αρνητικά. Είναι λοιπόν μια ανάσα η οποία θα δοθεί στα νοικοκυριά της περιοχής μας, στις επιχειρήσεις της περιοχής μας. Βέβαια, εμείς εδώ στη Δυτική Μακεδονία έχουμε και φθηνό ρεύμα, το οικιακό τουλάχιστον τιμολόγιο, είναι και αυτό μια ανάσα. Συνεχίζεται και αυτό το πρόγραμμα, το οποίο και αυτό μαζί με αυτά που έρχονται
βοηθούν λίγο την κατάσταση. Πρέπει να βοηθηθεί όμως και άλλο η κατάσταση, αγαπητοί φίλοι και φίλοι, και στο θέμα της απολιγνητοποίησης. Γι' αυτό και σήμερα στο συνέδριο που γίνεται εδώ στην Κοζάνη γίνονται διάφορες συζητήσεις για το θέμα και το μέλλον της κατάστασης που επικρατεί στη Δυτική Μακεδονία. Διότι είναι άσχημη η κατάσταση. Η ανεργία πάει από το κακό στο χειρότερο, οι επιχειρήσεις πάνε από το κακό στο χειρότερο, οι περισσότερες, ειδικά η εστίαση που στηρίζεται σε μεγάλο βαθμό η Δυτική Μακεδονία στην εστίαση, παρά το γεγονός ότι δεν είμαστε τουριστική περιοχή, στηρίζεται, έχει μεγάλα προβλήματα. Γι' αυτό και την Τρίτη κάνουν κινητοποίηση οι άνθρωποι, αλλά δεν ξέρω κατά πόσο θα μπορέσουν να σταθούν στα πόδια τους. Είναι ένα πολύ δύσκολο ζήτημα, διότι καταλαβαίνετε ότι υπάρχει μεγάλος πόλεμος μεταξύ συμφερόντων. Εκτός του κομματιού της πανδημίας, υπάρχει μεγάλη κόντρα και στην εστίαση και βέβαια πρέπει να πούμε ότι η πανδημία ήρθε και έδεσε και ουσιαστικά ήταν ένας μπρόξιμος στον κρεμό της εστίασης που είχε ήδη αρκετά προβλήματα και από εδώ και πέρα αναμένεται, όπως μου λένε οι ίδιοι μαγαζάτορες, οι ίδιοι επιχειρηματίες, να οδηγήσουν τις επιχειρήσεις τους σε κλείσιμο. Άρα λοιπόν πρέπει να προλάβουμε αυτή την απώλεια θέσεων εργασίας, την απώλεια και το κόστος των επιχειρήσεων, που δυστυχώς πολλές επιχειρήσεις, κυρίες και κύριοι, δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα. Δεν έχουν τη δυνατότητα. Θέλουν βοήθεια να τα βγάλουν πέρα. Διότι πέρσι μεν το κράτος βοήθησε κάπως την κατάσταση, τώρα ζητάει τις επιστρεπτές προκαταβολές. Όλοι οι επιχειρηματίες τονίζουν ότι πρέπει να δοθεί μια παράταση σε αυτό. Παράταση αποπληρωμής χρεών. Κάποια να δοθεί ένας αέρας που λέμε στην οικονομία. Να μπορέσουν και αυτοί οι άνθρωποι να αποπληρώσουν τα έξοδά τους. Είναι ζήτημα, είναι σοβαρό ζήτημα, κυρίες και κύριοι. Το δούμε αυτό κανονικά. Να το δουν οι τοπικοί άρχοντες. Διότι η Δυτική Μακεδονία έχει πολύ περισσότερα έξοδα θέρμανσης, έχει πολύ έξοδα κόστους με τα υγρά αέρια που βάζει η εστίαση έξω τώρα για να εξυπηρετήσει τους πελάτες που καπνίζουν. Δεν λέω τους ανεμβολίες τους ή τους με τα rapid test. Υπάρχουν άνθρωποι που καπνίζουν όμως, που κάπνιζαν και πριν την πανδημία και θέλουν να κάνουν στους εξωτερικούς χώρους. Δεν μπορεί να αφήσει να παγώσουν. Θα βάλει υγρά αέριο, θα βάλει ειδικές αντιστάσεις ηλεκτρικού ρεύματος. Αυτό είναι ένα επιπλέον κόστος. Πρέπει να συνυπολογιστεί ότι στο κόστος που έχουν οι άνθρωποι αυτοί για να δουλέψουν είναι και αυτό πολύ περισσότερο. Και δεν είναι οι τιμές παλιάς ηλεκτρικού ρεύματος και φυσικού αερίου. Είναι οι τιμές οι οποίες πλέον έχουν κατακλείσει την αγορά. Γιατί όπως βλέπετε, αγαπητοί φίλοι, το νιώθετε και στην τσέπη σας, η αμόλυβδη δεν έπεσε που έλεγαν θα πέσει, θα αποκλιμακωθεί. Και δεν πρόκειται να πέσουν σύμφωνα με εκτιμήσεις που κάνουν ευρωπαϊκές εφημερίδες, παγκόσμιες εφημερίδες, οικονομικές εφημερίδες. Οι εκτιμήσεις τους είναι ότι η κρίση αυτή θα διαρκέσει μέχρι το Μάρτιο με Μάιο. Διότι είναι μια παγκόσμια οικονομική κρίση. Και βλέπετε τώρα ότι η κατάσταση στη Λευκορωσία, όπως λένε, επιτείνει τη διαδικασία της υψηλής τιμής του φυσικού αερίου και του πετρελαίου φυσικά. Διότι είναι μια κατάσταση η οποία δημιουργείται για αυτό το λόγο, για να δημιουργήσει αστάθεια στην περιοχή και να σταματήσει Gazprom ουσιαστικά να παραχωρεί αέριο στην Ευρώπη από τη στιγμή που ο πρόεδρος της Λευκορωσίας έβαζε βέτο και έλεγε ότι κοιτάξτε να δείτε θα κλείσω τη στρόφιγγα φυσικού αερίου. Όταν αυτά τα πράγματα ακούγονται στην παγκόσμια οικονομία δημιουργεί κάποιες εντυπώσεις και κρίσεις. Όπως έχουμε την προηγούμενη κρίση με το πετρέλαιο που ξεκίνησε ουσιαστικά με τη διαμάχη Κίνας, Αμερικής, Αυστραλίας, όλο αυτό το συνοθήλευμα που πλέον δημιουργεί θέμα στην παγκόσμια οικονομία, όχι τον Ουκάνεφ. Κάποια πράγματα υπάρχουν στο υπόβαθρο και φυσικά επηρεάζουν και την οικονομία μας. Το ζήτημα λοιπόν ποιο είναι, όλα αυτά είναι δεμένα λεσιδωτά, αλλά το κυριότερο είναι ότι πρέπει η περιοχή μας να βρει χαρακτήρα σε σχέση με την επιχειρηματική της δραστηριότητα. Χάνουμε λοιπόν το κομμάτι της ΔΕΗ, το οποίο σε επίπεδο φωτοβολταϊκών μπορεί να γεμίσει το Λουκουδουμού, το λιγνητικό κέντρο Δυτικής Μακεδονίας, πάλι ποτέ ορυχεία με φωτοβολταϊκά, όπως είναι το όνειρο του κυρίου Μητσοτάκη, αλλά σε καμία περίπτωση, όπως έχει πει και στη συνεντεύξη, σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να δώσει θέσεις εργασίας. Επίσης, λιγνητικές μονάδες, φοβάμαι πολύ ότι σιγά σιγά με την πώληση της ΔΕΗ, την ιδιωτικοποίηση, θα περάσουν σε χέρια ιδιωτών και οι λιγνητικές μονάδες που δουλεύουν κανονικά και τα υδροελεκτρικά. Ζήτημα πολύ σοβαρό για την περιοχή μας, διότι δεν έχουμε κατοχυρώσει κεκτημένα πάνω σε αυτή τη διαδικασία και στα λιγνητικά και στα υδροελεκτρικά. Οπότε ο καθένας θα έρχεται, θα το δουλεύει εδώ για ένα κομμάτι ψωμί και εμείς θα κοιτάμε απλώς από μακριά πώς δουλεύουν
φυσικά άνθρωποι οι οποίοι θα έχουν πολύ φθηνό κόστος. Δεν θα φέρουν ανθρώπους οι οποίοι θα παίρνουν κανονικό μεροκάματο, θα φέρουν ανθρώπους οι οποίοι θα τους εκμεταλλεύονται ουσιαστικά και η περιοχή μας θα κοιτάει μόνο απλά τα φουγάρα που καίνε. Πώς λέγαμε παλιά, κοιτάμε το τρένο που περνάει, τα φουγάρα που καίνε. Άρα λοιπόν και σε αυτό το κομμάτι πρέπει να ενεργοποιηθεί η τοπική κοινωνία, να δει πώς θα αντιδράσει. Ήταν ένα θέμα το οποίο το συζητήσαμε την προηγούμενη εβδομάδα εξαιτίας της δήλωσης Μητσοτάκη, εξ αφορμής της δηλώσης Μητσοτάκη για το κλείσιμο των λιγνητικών μονάδων και την επιμονή που έχει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Και να δούμε φυσικά και ένα άλλο ζήτημα, το οποίο έχει να κάνει με τις αλλαγές αντιπεριφερειαρχών. Να πούμε ότι προκάλεσε αρκετές αντιδράσεις αυτή η αλλαγή. Ειδικά στους χωροταξικούς, όπου αρκετοί χωροταξικοί μου είπαν ότι δεν πρέπει να αλλάζει χωροταξικός αντιπεριφερειάρχης, δηλαδή είναι ιδιότητα είναι θεσμικός. Εκεί νομίζω ήταν μια αστοχία και του Καλλικράτη και του Κλεισθένη. Ο Καλλικράτης έκανε το λάθος ότι όριζε έναν επικεφαλή και αυτός εκλεγόταν χωρίς σταυρό. Λάθος. Που μπήκε σταυρός με τον Κλεισθένη στους αντιπεριφερειάρχες, όλους τους περιφερειακούς συμβούλους και δεν υπήρχε επικεφαλής αντιπεριφερειάρχης περιφερειακής ενότητας, ήταν θετικό. Το θέμα ποιο ήταν, για να δώσει ένα κίνητρο να βγει κάποιος πρώτος ή αυτός που θα έχει την πλειοψηφία του κόσμου με το μέρος του, θα έπρεπε να παραμένει χωροταξικός και να μην αλλάζει. Δηλαδή να δώσει και ένα κίνητρο στους περιφερειακούς συμβούλους να τρέξουν πιο πολύ στους υποψηφίους για να βγουν αντιπεριφερειάρχες χωροταξικοί. Εκεί ήταν ένα λάθος, ένα τόπιμα του νόμου, το οποίο πραγματικά δημιουργεί τώρα πολλές εντάσεις και στην παράταξη του Γιώργου Κασαπίδη, αλλάζουμε μαζί, γιατί το θέμα ποιο είναι, ότι υπήρχαν πάρα πολλές πικρίες, οι οποίες διατυπώθηκαν στο παρασκήνιο, δεν όχι στο προσκήνιο, αλλά στο παρασκήνιο, και δόθηκαν έτσι κάποιες, πρέπει να πούμε, κατευθύνσεις να μην γίνουν δηλώσεις περαιτέρω, διότι πίκρανε πολύ τους αντιπεριφερειάρχες, κυρίως δεν είπαν γιατί μας έβγαλε, γιατί δεν μας ειδοποίησε εγκαίρως. Δηλαδή, από ό,τι ξέρω, ειδοποιήθηκαν πρώτα αυτοί που ήθελαν να πάρουν, θα έπαιρναν τη θέση, αν συμφωνούσαν ή όχι, για να μην γίνει κάποια εμπλοκή όπως τον Αποστολάκη τότε, ξέρετε, με την κυβέρνηση, με τον ενσχηματισμό στην κυβέρνηση Μητσοτάκη. Αλλά ειδοποιήθηκαν τελευταία στιγμή οι άνθρωποι που θα άλλαζαν. Δηλαδή, μου είπαν αντιπεριφερειάρχες ότι ενημερώθηκαν μέχρι και Δευτέρα πρωί και Κυριακή βράδυ. Δεν μπορεί έτσι κάποιος άνθρωπος να λειτουργήσει ένας συνεργάτης. Πρέπει να υπάρχει, νομίζω, και καθαρότητα και διαφάνεια σε αυτά τα θέματα. Και ας διέρευσαν στον τύπο. Διέρευσαν ούτως ή άλλως στον τύπο. Αυτά δεν μένουν κρυφά. Αλλά ο Γιώργος Κρυσαπίδης δεν ξέρω γιατί. Σε αυτό το κομμάτι είχε μια μυστικοπάθεια η οποία δεν του βγήκε σε καλό και έκανε τους ανθρώπους που είχε δίπλα του να πικραθούν. Και μάλιστα κάποιοι από τους ανθρώπους δεν θα ξανακατέβουν στο Περιφερειακό Συμβούλιο, υποψήφιοι Περιφερειακοί Σύμβουλοι με τον Γιώργο Κασαπίδη, θα κατέβουν αυτόνομοι. Κάποιοι ετοιμάζονται να κατέβουν υποψήφιοι βουλευτές, να πούμε την αλήθεια, και κάποιοι ετοιμάζονται να κατέβουν υποψήφιοι δήμαρχοι. Δηλαδή, στην περίπτωση των χωρικών αντιπεριφερειαρχών, έχουμε τρεις αντιπεριφερειάρχες χωροταξικοί πρώην που σκέφτονται, καλοβλέπουν τους Δήμους, κάποιους κοντινούς Δήμους, για να μην πω ονόματα και να μην πω καταστάσεις που βρίσκονται στην περιοχή τους. Και κάποιοι άλλοι και θεματικοί θέλουν να κατέβουν ως βουλευτές. Κυρίως με τη Νέα Δημοκρατία, διότι οι περισσότεροι από τους υποψηφίους τη Νέα Δημοκρατία πρόσκειται του Γιώργου Κασαπίδη. Λογικό είναι αυτό. Οπότε θα γίνει ένα ανακάτεμα της τράπουλας και στο κομμάτι της αυτοδιοίκησης με την κεντρική πολιτική σκηνή. Δηλαδή, από τους αδιχωρικούς αντιπεριφερειάρχες ακούγεται έντονα ότι ο Γιάννης Ογιάτος θα κατεβεί δήμαρχος Γρεβενών. Επίσης, ακούγεται πολύ έντονα ότι ο Δημήτρης Σαββόπουλος θα κατεβεί δήμαρχος Καστοριάς. Πάρα πολύ έντονα ακούγεται στις πόλεις που έχω συνομιλήσει και μου είπαν αυτό το πράγμα. Για άλλους αντιπεριφερειάρχες, ο Γρηγόρης Τσούμαρης πήρε μια άλλη θέση, πρέπει να πούμε, και φυσικά δεν ξέρω τι θα γίνει και με την Ενότητα Φλόρινας. Εντάξει, ο Σωτήρης Οβόσδου είναι ένας άνθρωπος ο οποίος γνωρίζει από διοίκηση λόγω του ότι διετέλεσε και εκτελεστικό γραμματέα περιφέρεια επί παράταξη Δακή, όταν ήταν περιφερειάρχη ο Δακής, ο Γιώργος Δακής, και ήταν και περιφερειάρχη Ιουνίου Νήσων επί κυβέρνηση Καραμαλή. Και ξέρει από διοικήσει, αυτό είναι μια αλήθεια. Επίσης, να πάμε στους θεματικούς αντιπεριφερειάρχες. Για την κυρία Γκατζαβέλη, γνωρίζω ότι δεν θα δεχθεί την θέση του Προέδρου του Περιφερειακού Συμβουλίου, αυτό τουλάχιστον ακούγεται. Και άλλοι λένε ότι θα θελήσει να κατεβεί για δήμαρχος Κοζάνης. Πολλοί το λένε αυτό. Εγώ δεν το επιβεβαιώνω. Με τους ίδιους που μίλησα δεν με το επιβεβαίωσαν.
πολλοί λένε ότι θα πάρει μια θέση στο ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό είναι αρκετά ενδιαφέρον, διότι αν έχουμε στο ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας 4 νυν βουλευτές, οι νυν βουλευτές εγώ θεωρώ ότι ξυπακούεται ότι θα ξανακατέβουν, δηλαδή ο κύριος Κωνσταντινίδης, κυρία Βριζίδου, ο κύριος Παπαδόπουλος και ο κύριος Αμανατίδης, θα ξανακατέβουν στη Νέα Δημοκρατία. Αν δεν κατέβει τώρα από εκεί και πέρα, είναι άλλες τρεις θέσεις του κυρίου Χρόνια Κριτίδη, το οποίο συζητείται αν θα κατέβει ή όχι, μάλλον θα κατέβει από ό,τι λένε, της κυρίας Ευλαμπίας Πρόιου και της κυρίας Καλλιόπης Σιμερτζίδου. Δεν ξέρω τι θα γίνει με τις δύο τελευταίες ψηφιότητες. Η κυρία Σιμερτζίδου λέει ότι θα κατέβει σίγουρα. Η κυρία Πρόιου δεν έχω επικοινωνήσει ακόμα μαζί της, δεν ξέρω τι θα κάνει. Πάντως πολλοί λένε ότι η κυρία Πρόιου θα φύγει από το ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας και θα μπει η κυρία Γκατζαβέλη, που ακούγεται πάρα πολύ έντονα αυτό το πράγμα. Θα έχουμε εκεί δηλαδή μια διαφοροποίηση του ψηφοδελτίου. Δεν θα είναι ακριβώς ίδιο το ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας με το 2019. Και η κυρία Γκατζαβέλη έχει πολλές πιθανότητες να εκλεγεί. Διότι είναι ένα νέο πρόσωπο, γυναίκα είναι, κάτι που έγινε και με το ΣΥΡΙΖΑ. Ήταν 4 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ εκλεγμένοι την περίοδο 15-19. Και η κυρία Καλλιόπη Βέτα μόνη της κατάφερε και εξελέγει μια μοναδική βουλευτή της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, που δεν ήταν πρώτα βουλευτής, ήταν περιφερειακός σύμβουλος της κυρίας Δούρου στην Αθήνα. Αυτό μπορεί να γίνει και στη Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή, λόγω της πτώσης των ποσοστών του Κυριάκου Μητσοτάκη, διότι, να σας πω την αλήθεια, αγαπητοί φίλοι, αναμένεται μεγάλη πτώση των ποσοστών της κυβέρνησης μέχρι το Μάιο, λόγω και του χειρισμού της πανδημίας, που όλοι κατηγορούν την κυβέρνηση για τους χειρισμούς ότι δεν ήταν σωστοί οι χειρισμοί, και το οικονομικό κομμάτι, το οποίο ταλανίζει τον απλό κόσμο. Μπορεί κάποιοι να μην το καταλαβαίνουν, αλλά ο απλός κόσμος ζορίζεται πολύ με τις επιλογές της κυβέρνησης στο οικονομικό κομμάτι, παρά το γεγονός ότι ο κ. Σταϊκούρας βγαίνει και λέει ότι όλα καλά. Δεν είναι όλα καλά. Υπάρχει σοβαρό πρόβλημα στον κόσμο στο οικονομικό κομμάτι. Υπάρχει ζήτημα στη Νέα Δημοκρατία, μήπως γίνει μια τράμπα, όπως λέμε στην πολιτική, ολοσχερός, αλλάξουν όλα τα δεδομένα και έχουμε ένα νέο πρόσωπο εκλεγμένο στη Νέα Δημοκρατία. Βέβαια, η Νέα Δημοκρατία λογικά με την απλή αναλογική δεν θα βγάλει λιγότερους από 2 βουλευτές. Αλλά δεν ξέρουμε ποτέ τι γίνεται στην πολιτική. Όσα φέρνει η ώρα στην πολιτική, δεν τα φέρνει ο χρόνος. Οπότε καταλαβαίνετε λοιπόν ότι υπάρχει ένα ζήτημα σε αυτό το κομμάτι της καραμπόλες. Πολλές καραμπόλες θα γίνουν στα ψηφοδέλτια, είτε λέγεται αυτοδιοίκηση, είτε λέγεται ψηφοδέλτια κεντρικής πολιτικής κοινής. Από ό,τι ξέρω, σίγουρα θα είναι ο Γιώργος Κασαπίδης υποψήφιος περιφερειάρχης το 2023, όμως η Νέα Δημοκρατία, μιλώντας με στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, έχει επιφυλάξεις στην υποψηφιότητα του Γιώργου Κασαπίδη, ο οποίος θα κληθεί να αποφασίσει αν αποσυρθεί, όπως έγραφε το δημοσίευμα των παραπολιτικών, αν συνεχίσει, μπορεί και ανεξάρτητος, ή έχει το χρήσμα της Νέας Δημοκρατίας. Υπάρχει σοβαρό ζήτημα, κυρίες και κύριοι, στο θέμα της υποψηφιότητας του Γιώργου Κασαπίδη. Το 19 έγινε μια τρικλοποδιά, θεωρώ, από τον Κυριάκο Μητσοτάκη στον Γιώργο Κασαπίδη και τον έστειλε στην περιφέρεια. Και τώρα ούτε στην περιφέρεια θέλει τουλάχιστον ως πρόεδρος του Μητσοτάκη να παραμείνει ο Γιώργος Κασαπίδης. Αυτό λέει το πολιτικό ρεπορτάζ. Και φάνηκε και από τα παραπολιτικά, τα οποία πρέπει να πούμε ότι είναι ισόγειο Πειραιός. Η εφημερίδα παραπολιτικά, όλοι ξέρουμε πώς είναι η Αυγή στο ΣΥΡΙΖΑ, είναι και τα παραπολιτικά στη Νέα Δημοκρατία. Μην γελιόμαστε. Ό,τι βγαίνει στα παραπολιτικά είναι κομμένο και ραμμένο από τη Νέα Δημοκρατία. Άρα λοιπόν, ο πρόεδρος Μητσοτάκης αυτή τη στιγμή, που δεν ξέρουμε αν είναι πρόεδρος Νέας Δημοκρατίας για πολύ ακόμα, πολλοί φίλοι νεοδημοκράτες μπορεί να δυσαρεστηθούν με αυτό που λέω, αλλά στην πολιτική κανένας δεν έμεινε εδώ. Όπως έγινε και με τη συνέντευξη τύπου της Ολλανδής δημοσιογράφου. Λάθος τον κύριο Μητσοτάκη που έχασε την ψυχραιμία του, έπρεπε να απευθυνθεί δίπλα στον πρωθυπουργό της Ολλανδίας και να το πει. Η κοινή γνώμη της Ολλανδίας μέσω της κυρίας δημοσιογράφου λέει ότι εσείς δεν αποδέχεστε το χειρισμό μας ως προς το μεταναστευτικό. Ωραία λοιπόν, στέλνουμε κατευθείαν αυτούς τους ανθρώπους στη χώρα σας για να τους διαχειριστείτε εσείς, αν δεν είστε ικανοποιημένοι από τη δική μας διαχείριση. Διότι αυτά τα πράγματα είναι δύσκολα που γίνονται στη χώρα μας πλέον. Το μεταναστευτικό είναι πάρα πολλοί άνθρωποι οι οποίοι θέλουν να βρουν μια καλύτερη τύχη και δεν θέλουν να μείνουν στην Ελλάδα αυτοί οι άνθρωποι. Αυτοί οι άνθρωποι θέλουν να πάνε στην Ευρώπη, να βρουν δουλειές, να δουλεύουν, να κάνουν οικογένειες, να δημιουργήσουν τη ζωή τους. Αυτό το πράγμα είναι. Εμείς εδώ πέρα ουσιαστικά τους εγκλωβίσαμε. Εμείς τους εγκλωβίζουμε. Και κατηγορούν εμάς. Και καλά κάνουν ουσιαστικά, γιατί δεν έχουν καμία δουλειά. Δεν θέλουν να μείνουν στην Ελλάδα αυτοί οι άνθρωποι. Άμα όποιον και να ρωτήσεις, όλοι θέλουν να πάνε στην Ευρώπη. Τώρα, το τι βολεύει τους πολιτικούς να κάνουν και πώς συμφωνούν πίσω από τις κάμερες, δεν ξέρουμε. Πάντως, η Ολλανδή δημοσιογράφος προσέβαλε τον ελληνικό λαό και τον πρωθυπουργό. Ο πρωθυπουργός κακός, πολύ κακός αντέδρασε έτσι. Πρέπει να αντιδράσει με ψυχραιμία.
δεν αντέδρασε με ψυχραιμία, δεν αντέδρασε με ουσιαστικά επιχειρήματα. Νταϊλίκια σε αυτές τις περιπτώσεις δεν χωράνε. Μπορεί τα ελληνικά μέσα μαζικής ενημέρωσης να του κάνουν όλο ωραίες ερωτήσεις. Δεν δίνουν σε εμάς τη συνεντεύξη τύπου το λόγο. Στο Μέγαρο Μαξίμου για να μπεις διαπιστευμένος πρέπει να περάσεις από 1000 κόσκινα. Η κυρία αυτή μπήκε και τον έκανε ρεζίλ. Και καλά έκανε. Αφού μπήκε και μπόρεσε και τον ρώτησε, έτσι πρέπει να λειτουργεί η δημοσιογραφία. Αλλά το ζήτημα είναι ότι σε εμάς έχει πει πολλά και ψέματα και για το θέμα της απολυνητοποίησης. Και κάποιοι αντιδρούν και στα κοινωνικά δίκτυα και λένε όλο για το θέμα της απολυνητοποίησης. Ναι, είναι ένα ψέμα. Είπε ψέματα. Είπε ότι θα έρθει τον Οκτώβριο. Δεν ήρθε. Είπε ότι θα έρθει τους επόμενους μήνες. Δεν υπάρχει στο πρόγραμμά του. Δεν μπορεί να λειτουργεί ένας πρωθυπουργός έτσι. Δεν είναι ο μπακάλι της γειτονιάς. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος διαχειρίζεται τις τύχες μας. Πρέπει να ξέρουμε τι θα γίνει. Νομίζω, κυρίες και κύριοι, σε αυτό το σημείο πρέπει να πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και να επανέλθουμε. Επιστρέψαμε, κυρίες και κύριοι, στο flashback σήμερα Σάββατο λοιπόν, με λίγο μετά τις 4.30 αγαπητοί φίλοι, και έχουμε μια έκπληξη σήμερα. Έχουμε τη Λίτσα Παλαμά κοντά μας, η οποία επέστρεψε από την Κύπρο και θα μας φέρει τα νέα της νήσου, της όμορφης νήσου της Αφροδίτης. Καλησπέρα, Λίτσα Παλαμά. Καλησπέρα, Μιχάλη μου. Νομίζω ότι θα μου γίνει αγαπημένη συνήθεια το flashback. Θα βγαίνουμε εδώ και μετά θα ξεκινάω εγώ την εκπομπή. Για να παίρνω ωραία ενέργεια και από εσένα, αλλά και από τους φανατικούς τηλεθεατές του flashback. Και μάλιστα μου έκαναν και παράπονα κάποιοι, λέει, στην εκπομπή της βγήκε, άλλαξε η Λίτσα και βγήκε με άλλο φόρεμα, με πιο ωραίο φόρεμα, δεν πειράζει, εμείς έχουμε την παρουσία σου εδώ και αυτό μας γεμίζει χαρά. Το κρατήσαμε, το κρατήσαμε για την πρεμιέρα, το φόρεμα. Καλά έκανες. Λοιπόν, εδώ επιστρέψαμε, ένα ταξίδι αστραπή λοιπόν στο υπέροχο νησί της Κύπρου, στο ελληνικότατο αυτό νησί. Είχαμε την χαρά να πραγματικά φιλοξενηθούμε εκεί από τους συντελεστές της εκπομπής του Louis Night Show, αλλά και από τα στελέχη του Αλφα Κύπρου. Πάρα πολύ όμορφη φιλοξενία. Γευτήκαμε την τοπική κυπριακή κουζίνα, η οποία, επειδή με ρωτήσανε πάρα πολύ, δεν έχει να ζηλέψει τίποτα από την ελληνική. Μη σας πω ότι έχει έτσι και ένα τσικ ιδιαιτερότητας που εμένα, που γενικότερα δεν μου αρέσει πολύ να δοκιμάζω διαφορετικά πράγματα όσον αφορά το φαγητό, με εντυπωσίασε πραγματικά. Τις εφταλιές, τι κυπριακά χαλούμια, τα σουβλάκια τους εκεί στην Κύπρο, έχω να σου πω, Μιχάλη μου, πως είναι έτσι λίγο πιο λιπαρά από τα δικά μας και ψήνονται σε σούβλες μεγάλες, όχι σε καλαμάκια, σε ξυλάκια όπως τα ψήνουμε εμείς εδώ πέρα, αλλά σε μεγάλες σιδεριές, σιδερόβεργες, πάνω στα κάρβουνα και έτσι διαφοροποιούνται κάπως από τα ελληνικά σουβλάκια που γνωρίζουμε. Και επίσης μπορείς να γευτείς τον ελληνικότατο γύρο μας με συνδυασμό κυπριακής πίτας και εκεί γίνεται πανδεσία γεύσεων. Και θα σας πω και το εξής, ότι χρησιμοποιούν πάρα πολύ το ταχίνι βάζοντας και λεμόνι μέσα σαν αλυφή, σαν σαλάτα, τόσο στα σάντουιτς που κάνουν, αλλά όσο και σε ένα τραπέζι. Και μέσα στις σαλάτες τους βάζουν, τις περιχύνουν με ταχίνι, αλλά πως έχουμε εμείς το τζατζίκι, την τυροκαυτερή μας, τη ρώσικη, τη δική μας, παραγγέλνουν και ξεχωριστή αλυφή τζατζικιού. Όχι, συγγνώμη, ταχινιού. Ταχινιού, πω, πραγματικά ωραίες γεύσεις στην Κύπρο. Έχει πάρα πολύ και το χαλούμι, το παραδοσιακό τυρί της Κύπρου, πάρα πολύ ωραίο. Ελλάδα, Καλεμεσό, από ό,τι είδα, πήγατε σε όλα τα μέρη, έτσι, στις κυριότερες πόλεις, βασικότερες πόλεις. Mm-hmm. Πώς σου φάνηκε εκεί ο κόσμος, πώς είναι ο κόσμος, είναι χαρούμενος, πιο χαρούμενος από τους Έλληνες, οι Ελληνοκύπροι, είναι πιο χαρούμενοι? Είναι λιγότερο αγχωμένοι, θα έλεγα εγώ, όσον αφορά τουλάχιστον το θέμα του COVID. Στην Κύπρο, τις τρεις ημέρες που βρεθήκαμε και φιλοξενηθήκαμε εκεί, θα σας πω πως ο ημερήσιος αριθμός κρουσμάτων στο σύνολο της Κυπριακής, του Κυπριακού κράτους, ήταν τα 200-240. Την στιγμή που μου ερχόταν στο κινητό μου τα στοιχεία από τον Δήμο Κοζάνης,
όπου τα 240 ήταν τα δικά μας ημερήσια μόνο στην Κοζάνη, Μιχάλη. Κάτι που μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση. Ρώτησα λοιπόν τους κατοίκους εκεί ποια είναι η διαφορά. Σίγουρα παίζει μεγάλο ρόλο η θερμοκρασία. Εκεί αυτή τη στιγμή, στην διάρκεια της ημέρας, έχουν από 25 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Καλοκαίρι. Καλοκαίρι, ενώ το βράδυ που πέφτει γύρω στους 10 βαθμούς, είναι γύρω στους 15 βαθμούς Κελσίου θερμοκρασία. Ένα λοιπόν πολύ βασικό, θα πιστεύω εγώ, στοιχείο που κρατά πολύ χαμηλά τα κρούσματα στο συγκεκριμένο νησί, στο συγκεκριμένο κράτος, είναι οι θερμοκρασίες. Το δεύτερο είναι το πολύ ψηλό ποσοστό εμβολιασμού. Στην Κύπρο λοιπόν ο εμβολιασμός ξεπερνά το 75% το ποσοστό του εμβολιασμού των κατοίκων. Επίσης γίνονται πολύ τακτικά rapid test σε πολύ χαμηλές τιμές, και τα rapid και τα μοριακά. 50% κάτω οι τιμές τους από τις τιμές της χώρα μας, στην Ελλάδα. Και το τελευταίο που σημείωσα είναι ότι παντού ζητούν το Safe Pass, το πιστοποιητικό εμβολιασμού ή το 24-ωρο rapid test για να μπεις ακόμα και σε εξωτερικούς χώρους, όπως ισχύει και εδώ, με τόσο λίγα κρούσματα. Δηλαδή εμείς φτάσαμε στις 8.000 για να γίνει αυτό, ενώ εκείνοι με 200 κρούσματα και σε εξωτερικούς χώρους πρέπει να είσαι είτε με rapid test αρνητικό είτε εμβολιασμένος. Και σε κάθε σημείο υπήρχαν αυτόματα μηχανήματα με αντισηπτικό για να ψεκάζεις τα χέρια σου, στα ανσασέρ όλων των δημόσιων κτηρίων, σε κεντρικούς δρόμους, σε όλα τα καταστήματα και σε όλα τα μαγαζιά, σε κάθε σημείο. Δεν έψαχνες να βρεις λοιπόν αντισηπτικό για να ψεκάζεις τα χέρια σου, και η χρήση μάσκας όπως και εδώ, κυρίως σε κλειστούς χώρους. Καφέ, τέτοια πίνει ο κόσμος. Δηλαδή, βλέπουμε εδώ στην Ελλάδα έχει πέσει λίγο τζίρος τώρα λόγω των μέτρων. Εκεί κανονικά διασκεδάζουν, η νυχτερινή ζωή έχει η Κύπρος. Αχ, Μιχάλη, σαν την Ελλάδα πουθενά τελικά. Ναι. Εκεί πέρα λοιπόν υπάρχουν καφέ, αλλά υπάρχουν οι αλυσίδες καφέ όπου σου προσφέρουν κυρίως τον καφέ σε πλαστικό ποτήρι. Δεν υπάρχει η δική μας εδώ πέρα νοοτροπία του θα πάω σε μια καφετέρια και θα καθίσω 1-2 ώρες, θα πω τα κουτσαμπολιά μου, θα μιλήσω με το φίλο μου, εν ώρα τουλάχιστον σε μέρες και ώρες εργασίας, δηλαδή από το πρωί μέχρι και αργά το απόγευμα. Κυρίως πηγαίνεις, προμηθεύεσαι τον καφέ σου για να συνεχίσεις τη δουλειά σου, για το δρόμο, ή αν μείνεις για να τον πιεις, θα καθίσεις πολύ λίγο. Δεν υπάρχουν τόσο ωραίες καφετέρειες όπως έχουμε εδώ στην Ελλάδα και τόσο προσεγμένες. Και ο κόσμος δεν κυκλοφορεί ιδιαιτέρως. Μετά τις 9 το βράδυ, το να συναντήσεις κόσμο στην κεντρική πλατεία της Λευκωσίας, για παράδειγμα, που είναι και η πρωτεύουσα της Κύπρου, είναι αδιανόητο. Εμείς κυκλοφορούσαμε 10:30-11 σε μια νεκρή πραγματικά πόλη από πεζούς. Υπήρχαν μόνο αυτοκίνητα τα οποία κυκλοφορούσαν είτε για προσωπικές δουλειές είτε για επαγγελματικούς λόγους. Τα fast food κλείνουν γύρω στις 8:30-9. Γενικότερα, οι Κύπροι, γιατί εμείς ρωτήσαμε 10 η ώρα το βράδυ, πού μπορούμε να πάμε να πάρουμε κάτι να φάμε ή να παραγγείλουμε στο ξενοδοχείο, και μας κοιτάζαν έτσι, ήταν η ώρα 10, μα είναι δυνατόν, μας λένε, εμείς τρώμε μέχρι τις 8 και μετά είμαστε στο σπίτι, κοιμόμαστε ή μπορεί να φάμε μια σαλάτα ή ένα φρούτο. Αυτό που βάζουμε φωτιά στο κάρβουνο γύρω στις 11:30 ώρα ή 8 η ώρα το βράδυ εδώ στην Ελλάδα, εκεί τα κάρβουνα σβήνουν εκείνη την ώρα. Αυτές είναι οι πολύ βασικές διαφορές. Όσον αφορά τώρα την Λευκωσία, την μοναδική κατεχόμενη πόλη αυτή την περίοδο. Ναι, μισή. Μισή, είναι ακριβώς. Είναι μία πόλη η οποία χωρίζεται στα δύο. Ένας εντυπωσιακός διαχωρισμός, γιατί στην ουσία δεν καταλαβαίνεις, δεν υπάρχει κάτι τόσο αισθητό που διαχωρίζει την πόλη, εκτός από μία οριοθετημένη περιοχή όπου εκεί αλλάζουν όλα. Όσο πλησιάζεις λοιπόν στην πράσινη γραμμή, αρχίζεις και φεύγεις από μία πολύ πολύ πλούσια περιοχή με πολύ ωραίους δρόμους, καθόλου λακκούβες, άψογο κυκλοφοριακό σύστημα, οριοθέτηση των δρόμων, των πεζοδρομίων, όλα λειτουργούν πάρα πολύ ομαλά, και αρχίζεις και περνάς σαν να κάνεις ένα ταξίδι στο χρόνο σε κάποια εγκατελειμμένα κτίρια, τα οποία βρίσκονται εντός των τυχών. Απομονωμένες περιοχές, καθόλου
κίνηση, πάρα πολύ αλλοδαπή στις γύρω εκεί περιοχές. Υπάρχει και πακιστανική κοινότητα και πακιστανική περιοχή κοντά στην περιοχή εντός των τυχών. Και ξαφνικά σταματάει ό,τι ξέρεις. Βγαίνει ο Χότζας από το τζαμί, ακούς τις προσευχές τους και βλέπεις μια άλλη χώρα. Μέσα σε πολύ λίγα βήματα. Αυτό ήταν που με συγκλώνησε. Και επίσης με συγκλώνησε πάρα πολύ ο δήμαρχος της Λευκωσίας, ένας πολύ αξιοπρεπής και αξιόλογος άνθρωπος, όπου προσπαθεί μαζί με την κυπριακή κυβέρνηση να αναστηλώσουν την περιοχή εντός των τυχών, δίπλα από την πράσινη γραμμή, για να τις ξαναδώσουν ζωή. Δίνουν ευκαιρίες στους επιχειρηματίες να επενδύσουν εκεί, κάνοντας αναστήλωση των παλιών εγκαταλειμμένων κτηρίων και αναμόρφωση των εξωτερικών όψεων, με πολλές επενδύσεις που έρχονται και από το εξωτερικό, και από την Ιταλία, και από την Αγγλία, αλλά και από πλούσιες κυπριακές, ελληνοκυπριακές οικογένειες. Ναι, είναι ένα... Δεν έχω πάει ποτέ στην Κύπρο, δυστυχώς. Την έχω δει μόνο από το αεροπλάνο που πηγαίνοντας στο Ισραήλ. Το κατάσταση που περιγράφεις την έχω ζήσει στο Ισραήλ μεταξύ Παλαιστίνης και Ισραήλ και τη διαμάχη που υπάρχει. Βέβαια, είναι πολύ πιο άνετα τα πράγματα, μπορούμε να πούμε. Εκεί στην Κύπρο υπάρχει ο τουρκικός παράγοντας, ο οποίος δυσχεραίνει την κατάσταση. Εγώ θέλω να ταξιδέψω στην Κύπρο, ξέρεις, έχει και θρησκευτικό λόγο να ταξιδέψει κάποιος στο νησί, αφού στη Λάρνακα βρίσκεται ο αναστημένος Λάζαρος, ο οποίος έγινε μετέπειτα από την ανάστασή του αρχιεπίσκοπος Κύπρου και μετά από λίγα χρόνια βρέθηκε εκεί έτσι, και στο μέρος του Ξακουστό, ένα πολύ, πολύ σημαντικό θεολογικό πρόσωπο, αναστημένος Λάζαρος, μαθητής του Χριστού. Mm. Επίσης, το αεροδρόμιο δεν είναι στη Λευκωσία, το αεροδρόμιο της Λευκωσίας έχει εγκαταληφθεί. Ακριβώς. Υπάρχει στην Πάφο. Στη Λάρνακα. Εμείς προσγειωθήκαμε στη Λάρνακα, ήταν η πιο κοντινή απόσταση με την Λευκωσία, που ήταν και η κύρια πόλη της διαμονής μας. Η Λευκωσία έχει την ομορφιά της ιστορίας, την ιστορική ομορφιά. Έχουν το μουσείο εκεί πέρα, το Δημοτικό Μουσείο, όπου στην ουσία σε τρεις ορόφους κάνεις την αναδρομή σου στην Λευκωσία, όπου έχει στην Κύπρο, η οποία έχει δεχτεί πολλούς κατακτητές. Mm-hmm. Υπάρχουν τα ενετικά τείχη. Υπάρχει το μνημείο της ελευθερίας που είναι πολύ εντυπωσιακό πραγματικά. Είναι μια πόλη που δεν σου προσφέρει τόσο τουρισμό όσο σε βάζει στα βαθιά του τι έχει περάσει ο πληθυσμός της Κύπρου, τι έχουν περάσει οι Ελληνοκύπριοι, ποιο είναι το στίγμα βαθιά και από τους Οθωμανούς και από τους Ενετούς που έχει μείνει στο νησί. Βρίσκεται μπροστά σου όλη η ιστορία μέσα σε αυτή την πόλη. Ακρίβεια υπήρχε η Λίτσα εκεί. Τι διαπίστωσες, δηλαδή ένα κάτι ανάλογα τι τρώμε εδώ, τι, πώς μετακινούμε στη βενζίνη, πώς έχει εκεί. Τόσο ακριβά πράγματα έχει η Κύπρος, γιατί λένε είναι πανάκριβη, έτσι μου λένε. Θα σας πω, όπως ανάλογα με το κατακεφαλήν εισόδημα και με τον κατώτερο μισθό της Κύπρου, κινούνται και οι τιμές. Εκεί πέρα ο κατώτατος μισθός είναι γύρω στα 800 ευρώ. Σε σχέση με τα 540 που είναι εδώ στην Ελλάδα, μπορείτε να δείτε τη διαφορά. Όσον αφορά το φαγητό, είναι πάρα πολύ ακριβό. Για να πάνε να φάνε 6 άτομα καλά σε μια ταβέρνα, στην Κύπρο, σε ένα εστιατόριο, θα πληρώσουν γύρω στα 250 ευρώ. Ενώ εδώ στην Ελλάδα με 60-70 ευρώ, 100 στην ανώτερη, στην χειρότερη των περιπτώσεων. Το καλύτερο εστιατόριο. Ακριβώς. Θα έχεις ένα πολύ πλούσιο τραπέζι. Όσον αφορά τώρα τις μετακινήσεις, δεν υπήρχε πολύ μεγάλη απόκληση στις τιμές. Επειδή μετακινούμασταν με ταξί, το ταξίμετρο πάνω κάτω στις αποστάσεις έγραφε ό,τι γράφηκε στην Ελλάδα. Τα σούπερ μάρκετ και η μαναβική τους, για παράδειγμα θα σου πω πως την μπανάνα δεν τη ζυγίζουν, την δίνουν με το τεμάχιο. Η μεγάλη μπανάνα στην Κύπρο κοστίζει 1,5 ευρώ. Εδώ θα την πάρεις περίπου στα 70 λεπτά. Ο γύρος στην Κύπρο, ο Μιχάλη μου, γύρος πίτα, κανονικά τζατζίκι, από σαλονικιώτικο φασφουντάδικο, έχει 5,40. Oh. Μεγάλος όμως, είναι μεγάλος. Είναι χορταστικός. Αν θα χρησιμοποιήσεις κυπριακή πίτα αντί της κανονικής πίτας, θα το πληρώσεις 6 ευρώ. Ακριβότερος, αφού είναι τοπικό προϊόν η κυπριακή πίτα. Γιατί είναι ακριβότερος? Γιατί είναι, σου λέει θα πάρεις στην κυπριακή την πίτα, όχι την απλή την πίτα που θα τη βρεις οπουδήποτε αλλού.
δίνουν πολύ έμφαση στην κουζίνα του. Στα σούπερ μάρκετ και οι τιμές του, θα σου μιλήσω, ας πούμε, για τη σοκολάτα, που ξέρω σίγουρα. Στην Ελλάδα, μια μεγάλη σοκολάτα κοστίζει γύρω στο 1,20 με 1,40. Εκεί θα την πάρεις 1,90, 1,70 με 1,90. Αλλά και πάλι σου λέω ότι αν αναλογιστείς το εισόδημα του Κύπριου υπαλλήλου, εργαζομένου, με αυτό του Έλληνα, κάπου ισορροπούνται. Αυτό που είναι όμως πολύ ακριβό είναι το ενίκιο, όπως και στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες πλην της Ελλάδος, όπου ένα διαμέρισμα που στην Κοζάνη μπορεί να στοιχίζει 300 ευρώ, εκεί το ενίκιο του μηνιαίου θα είναι γύρω στα 540 ευρώ. Εντάξει, είναι μεγάλες οι διαφορές, μεγάλες επικλήσεις. Περισσότερα λοιπόν θα μάθουμε στην εκπομπή σου. Σε λίγα λεπτά από τώρα, κυρίες και κύριοι, να είστε συντονισμένοι εδώ στο Flash. Η Λίτσα Παλαμά θα περιγράψει και Σάββατο που παίζουμε ζωντανά, αλλά και Κυριακή σε επανάληψη που παίζουμε εμείς. Η Λίτσα θα είναι εδώ για να σας περιγράψει τις εμπειρίες της από το νησί της Κύπρου, που πολλοί από εμάς δεν έχουμε πάει, και εγώ προσωπικά δεν έχω πάει, αν και έχω πάει σε πολλές χώρες, στην Κύπρο δεν έτυχε να πάω. Θέλουμε να τη δούμε, έτσι. Ας πάρουμε λοιπόν μια γεύση. Τι άλλο καλό θα έχετε στην εκπομπή σας σήμερα? Έχουμε πάρα πολλά ωραία θέματα. Σήμερα θα συζητήσουμε με τον Τόλι Τσιρούδη μια έρευνα, την οποία δεν γνωρίζω, η οποία δεν γνωρίζω τι αφορά. Θα είναι έκπληξη. Θα δούμε τις ταινίες που προβάλλονται στο Σινέο Λίμπιον. Θα μοιραστούμε με τη Δέσποινα Κουλέτσου άχρηστες πληροφορίες. Θα μιλήσουμε για τριχόπτωση, Μιχάλη. Επίσης, έχω να σου πω, με τη βοήθεια ενός καταξιωμένου γιατρού από την Θεσσαλονίκη, και θα γνωρίσουμε και ένα νέο βιβλίο της συγγραφέως της κυρίας Βοίκου. Μάλιστα, πολύ ωραία. Πάρα πολύ ενδιαφέροντα θέματα. Νομίζω ότι αξίζει τον κόπο να παρακολουθήσουμε την εκπομπή. Εγώ μόλις πάω σπίτι από εδώ φεύγοντας, θα πάω να μπω στην τηλεόραση. Εσύ θα πας να αλλάξεις πάλι? Περίπου. Θα πάει να αλλάξει, Λίτσα. Οπότε, κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι. Flashback έρχεται και δελτία ειδήσεων μαζί. 6.30 και 9 η ώρα. Έχουμε θέματα πολλά και για το επιμελητήριο, αλλά και θέματα που και τον κύριο Μητρόπουλο θα έχουμε το Σάββατο. Μείνετε μαζί μας.